Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στα παλιά σας λιμέρια. Καλημέρα σας. Όντως. Έτσι, και έχει σημασία. Μα πώς το φέρνει τώρα η επικαιρότητα, και άλλο θέλαμε να κουβεντιάσουμε, αλλά από την Αμερική έρχεται αυτή η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, όπου λέει όχι στην άμβλωση. Και έχει προκαλέσει τρομερή αντίδραση. Δεν θα πω εγώ μόνο στις γυναίκες, και στους άνδρες, διότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ανήκουστο μετά από το 1973 να βγαίνει μια τέτοια απόφαση που να λέει ότι δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα στην γυναίκα. Και μάλιστα ξεκίνησαν πολιτείες, ορισμένες πολιτείες από την Αμερική, να θεωρούν ότι αυτό το δικαίωμα πια δεν υφίσταται στο χώρο, στο πεδίο αυτών των πολιτιών, όπως είναι για παράδειγμα ο Οκλαχώμα. Κοιτάξτε, προσπάθησα με κάποιο τρόπο να το πω. Δεν είχε βγει ακόμα η απόφαση. Ναι. Το γράφω και σήμερα στο ριζοσπάστη. Διανύουμε περίοδο μεσαίωνα. Είναι ένα πισωγύρισμα το οποίο σας θυμίζω ότι εδώ και κάποια χρόνια, αρχής γενομένης από το Μάστριχτ και τα εργασιακά, φαινότανε μια πορεία του κόσμου που πάει προς τα πίσω. Χρειάστηκε να φτάσουμε στη βαρβαρότητα ενός πολέμου σαν και αυτόν που ζούμε. Σε μια κουβέντα καθημερινή για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πυρηνικά όπλα, λες και μιλάμε για το αν θα φάμε χωριάτικη σαλάτα ή πράσινη το μεσημέρι. Φτάσαμε σε δολοφονίες γυναικών για σήμαντη αφορμή. Φτάσαμε στο να συνθλίβονται παιδιά με πόρτες ή να έχουμε μια έκκληση πορνογραφίας και βίας απίστευτη στο διαδίκτυο. Φτάσαμε σε ισλαμικά κράτη, φτάσαμε σε 1002. Και το χειρότερο από όλα, τώρα το βλέπουμε σιγά σιγά, τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν μπορεί κανένας να τα αποσυνδέσει. Ούτε από τα κοινωνικά, ούτε από τα εργασιακά, ούτε από τα βασικά ατομικά πολιτικά δικαιώματα, πισωγυρίζουν με αφορμές και αιτίες απίθανες. Απίθανες όμως. Όταν λέμε απίθανες, απίθανες. Ναι. Η απόφαση αυτή δηλαδή ανοίγει το δρόμο και για έτσι ψαλίδισμα και σε άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαύρο σκοτάδι είναι. Μαύρο σκοτάδι. Κυρία Κασιμάτη, είναι μαύρο σκοτάδι. Θα περάσει και σε άλλους τομείς. Έχει ήδη περάσει και σε άλλους τομείς. Έχει ήδη περάσει και σε άλλους τομείς. Το βλέπετε συνεχώς. Το βλέπετε και σε εμάς, ακόμα και εδώ. Το βλέπετε με κάποιο τρόπο, ενώ μοιάζει σε κάποια πράγματα να ανοιγόμαστε. Στην ουσία κλεινόμαστε και πηγαίνουμε προς τα πίσω. Θα δείτε, υπάρχουν και αλλαγές στο ποινικό κώδικα, υπάρχουν και πράγματα που είναι πισωγυρίσματα φοβερά. Ναι. Έπειτα, όταν ζεις να ακούς τον Ζελένσκι ότι καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις, χθες κατάργησε και το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, με σούδους του πολέμου, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην Ουκρανία, μαζί με άλλα 31. Την ίδια ώρα δίνει μάχη για ανεξαρτησία και δικαιώματα. Φτάνουμε κι εμείς εδώ. Να δεχόμαστε συζητήσεις, καταργήσεις συλλογικών συμβάσεων. Ο Ζελένσκι λέει ότι το κάνει γιατί θυμίζουν η Σοβιετία οι συλλογικές συμβάσεις. Καλά, δηλαδή, εντάξει, ναι. Ακούστε την επιχειρηματολογία. Ναι. Να δείτε ότι όταν αρχίσεις από εκεί, θα φτάσεις όχι στη γυναίκα αντικείμενο, όχι στο παιδί ιδιοκτησία, όχι στο ανθρώπινο σώμα δουλεία. Δηλαδή, το μόνο που θα λείπει σε λίγο είναι και κάποιο σημαδάκι που βάζουν όπως μάζουν στα πόδια. Αν συνεχίσει αυτή η ιστορία. Και έπειτα είναι και ο κόσμος θολωμένος ανάμεσα στο δέον και στο επιθυμητό και ανάμεσα στο αναγκαστικό και στο ανεξέλεγκτο. Ναι. Δηλαδή, άκουγα πριν, σας παρακολουθώ αρκετή ώρα τώρα, άκουγα πριν τον γιατρό να λέει ότι όσα εμβόλια και να κάνεις δεν γίνεται χωρίς μάσκες και πρέπει να προσέχεις και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ κτλ. Και έχω ξυπνήσει σήμερα από τα χαράματα και διαβάζω ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πάει στο 24% τις μάσκες και τα αντισηπτικά. Στο 24% βουπουά. Σε μια εποχή που ξέρουμε όλοι ότι είναι υπερβολικά δύσκολη. Και που θα έπρεπε να πείθε το λένε και περισσότερος κόσμος, εκεί που κάνει τσόντα δυο βράγκα για να πάει διακοπές, να έχει και τη μάσκα ως αξεσουαράκι για τη δύσκολη στιγμή. Και το λέω το αξεσουαράκι για να συνεννοηθούμε. Και σε όλα αυτά, σε τίτλους έτσι που είπατε, κυρία Κανέλη, βεβαίως είναι και το οικονομικό παράγοντας, είναι η ακρίβεια, που βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα της Ευρώπης που τροφοδοτεί την ακροδεξιά. Αλλά παράλληλα, μέσα σε λίγα λεπτά, κάνατε δύο αναφορές στον Ουκρανό πρόεδρο του Ζελένσκι. Η πλευρά η άλλη. Πούμε για το Γελτσίν, τα έχουμε ήδη πει.
Με συγχωρείτε. Καλά, εντάξει, δεν μπαίνουμε σε αυτό τώρα. Κύριε Γανέλη, δεν μπαίνουμε σε αυτό. Εδώ θέλουμε να δούμε το σήμερα. Όχι, ακούστε με. Ο Πούτιν όμως που λέει ο Γέλτσιν, τέλος πάντων, ποιος Γέλτσιν, ίδια είναι. Ο Πούτιν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει νομοθετήσει τον νόμιμο ξυλοδαρμό εντός του γάμου. Ναι, ναι. Της γυναίκας. Δηλαδή, θέλω να σας πω, δεν διαφέρει κάτι. Mm-hmm. Δεν διαφέρει και... ακούστε, υπάρχει την ίδια ώρα ένας μεγάλος ξεσηκωμός στην Αμερική. Υπάρχουν χώροι που δεν θα το περίμενε κανένας που απέκτησαν σωματεία. Η μαζική οργανωμένη δράση αρχίζει και αντιστέκεται κάτω. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στο θέμα του δικαιώματος της έκτρωσης. Mm-hmm. Δεν θα περάσει τόσο εύκολο όσο νομίζει κανένας, και ας είναι ανώτατο δικαστήριο, και ας είναι έτσι, και ας είναι συντηρητικοποίηση της αμερικάνικης κοινωνίας. Την ίδια ώρα που μας δείχνουν τα πάντα της συντηρητικοποίησης μιας κοινωνίας σε ορισμένα θέματα, δεν μας δείχνουν το άνοιγμα και την πρόοδο σε άλλους τομείς. Mm-hmm. Θα φανταζόταν κανένας ότι με απέναντι σε γίγαντες, με λεφτά, με σωματεία, θα σηκώνανε κεφάλι εργαζόμενοι, θα φτιάχνουν σωματεία, θα προκυρήσαν απεργίες. Και η μεγάλη παραίτηση δεν είναι να τη διαβάσει κάποιος βολικά ότι ο κόσμος λόγω πανδημίας και έτσι και τραβήχθηκε και δεν κάνει. Είναι απέτηση για καλύτερη ποιότητα ζωής, για να μην δουλεύει σαν το σκύλο, για να μην είναι το χαμηλό μεροκάματος στην Αμερική εκεί που είναι. Για αυτά τα πράγματα δίνεται ο αγώνας. Mm-hmm. Άρα θέλω να είμαι αισιόδοξη. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να πισωγυρίσει. Περνάει πολύ μεγάλες δυσκολίες και δεν πρόκειται να τους τη λύσει κανένας. Ναι. Μου είπατε πριν για το ενεργειακό. Ναι. Εντάξει, η Ευρώπη μπορεί να περάσει φρικτό χειμώνα. Εμείς θα περάσουμε επίσης φρικτό χειμώνα. Ήδη λείπει το 1/3 του γάλακτος από την αγορά. Οι κτηνοτρόφοι στενάζουν, σφάζουν τα ζώα τους. Πανάκριβες οι ζωοτροφές. Ναι, αλλά για αυτά δεν είναι μεταφυσικό φαινόμενο. Δεν ήρθε κάτι που έπεσε από τον ουρανό. Mm-hmm. Δεν είναι η μετεωρολογική υπηρεσία να της πεις ότι καλή μου Έμι, έπεσες έξω στην πρόβλεψη του καιρού. Αυτά είναι προβλεμένα, λεγμένα, τα έχουμε δει, τα έχουμε πει και είναι αποτελέσματα πολιτικών αποφάσεων. Όταν παίρνεις πολιτικές αποφάσεις να μπεις σε έναν πόλεμο για να μοιράσεις ενεργειακές αγορές, δεν πήγες για κανένα ιδεώδες σε αυτόν τον πόλεμο, για να μοιράσεις αγορές, για να μοιράσεις συμφέροντα. Για να κρατήσεις το ανήκομενο στη Δύση για να μην μειωθούν τα κέρδη. Όταν κάποιοι πλουτίζουν από όλα αυτά, εκ των πραγμάτων θα βρεθείς ως λαός στη γωνία. Μα και το θέμα κάτι, είναι τώρα, κύριε Γανέλη, ότι βλέπουμε ο κάθε ευρωπαϊκό λαό να μπαίνει στη γωνία, ακόμα και αν, ας πούμε, τίθεται ένα θέμα. Που έθεσε, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Μάριο Ντράγκη να μπει πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου και βλέπουμε την κυβέρνηση της Ολλανδίας να λέει: όχι, εγώ δεν θα πάρω. Μα και οι Ολλανδοί είναι στριμωγμένοι ως λαός. Και η Γερμανία. Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάμε όλοι μαζί σε μια κηδεία, επειδή είμαστε πολλοί, θα πούμε ότι είναι χαρούμενη κηδεία. Όχι βέβαια. Επομένως, αυτό το επιχείρημα ότι υποφέρουν κι άλλοι, αν δεν υποφέρουμε κι εμείς. Όχι, όχι, δεν πάμε εκεί. Δεν πάμε εκεί. Το αντίστροφο λέω, ότι και εκεί που υπάρχουν λαοί, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, βλέπουμε τις κυβερνήσεις να έχουν μια άλλη οπτική. Δηλαδή, λέει, θα κάνουμε τον Πούτιν να είναι ο νούμερο ένα παίκτισμα με έναν τρόπο. Το αποδεχόμαστε ότι έχει γίνει ένα νούμερο ένα παίκτης. Κοιτάξτε, παίκτης. Δείτε. Άμα δεν είσαι ανεξάρτητος και αν δεν είναι ο Πούτιν, θα είναι ο Μπάιντεν, στην ίδια θέση μπορεί να βρεθείς αύριο το πρωί. Ναι. Άμα δεν κάνεις το χατήρι, κάποιοι που τον έχεις βάλει στο σβέρκο σου ως αφεντικό. Αν ο λαός είναι αφεντικό, είναι αλλιώς το πράγμα. Προσέξτε τώρα. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν περίμενε, κυρία Κανέλη, πριν από κάποιους μήνες και στην αρχή του πολέμου και της επίθεσης, δεν περίμενε κανείς ότι ο Πούτιν θα κάνει αυτό το βήμα πολέμου. Θα έκανε την εισβολή. Με συγχωρείτε, κυρία Κασιμάτη. Αποκλείεται τώρα. Νομίζω ότι μάλλον σαρκαστικά μου το λέτε. Εδώ το είχε αναγγείλει, πρώτα απ' όλα ο Μπάιντεν λέγοντας. Θα γίνει μια εισβολή, αυτά είναι μικρή. Ναι. Σωστά. Ναι. Μετά ήρθαν όλοι οι άλλοι και είπανε επίκειται μεγάλη εισβολή. Μόνο που δεν στήσαμε τις κάμερες να καθίσουμε τη νύχτα σαν το Ιράκ, να τα βλέπουμε. Μα αφού το διέψευδε όμως η πλευρά Πούτιν και μάλιστα ηρωνευόταν και έλεγε πέστε μας την ημερομηνία για να κάνουμε τις διακοπές. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα, κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα να αξιόπιστος οτιδήποτε άλλο και να πιστεύουμε ότι έχει μαζέψει όλο αυτό το στρατό εκεί γιατί θέλει να κάνει στρατιωτικό τουρισμό στα σύνορα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το ξέραμε όλοι ότι θα επιτεθεί, αλλά δεν το ξέραμε τώρα.
Το ξέραμε πίσω στο Μίνσκ. Το ξέραμε όταν ρυθμιζόταν οι κυβερνήσεις εκεί. Ναι, ναι. Το ξέραμε πως προετοιμαζόταν από την εποχή των πορτοκαλί επαναστάσεων. Γιατί με αυτά τα χρώματα έχουμε αρχίσει και μπλέκουμε λιγάκι, έτσι. Κάτι πορτοκαλί από εκεί, κάτι κίτρινα από εδώ. Ανάμεσα στο κίτρο πορτοκαλί, κινούμαστε για την ώρα, δεν ξέρω. Από αυτό που βλέπω να επελάβει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι κομμάτι μαύρο στη Γαλλία. Ναι. Εγώ μαύρο βλέπω στη Γαλλία. Ναι. Όλοι μου μιλάνε για κίτρινα και πορτοκαλιά, εγώ βλέπω μαύρο. Και μετά το γαλάζιο το ακούω ως πολιτική της Τουρκίας ως γαλάζια πατρίδα. Γιατί, κοιτάξτε, όταν το γαλάζιο σου γίνεται απρόσιτο και στην Ελλάδα και δεν μπορείς να γνωρίσεις την πατρίδα σου και θες 6 εκατοστάρικα μια οικογένεια για να πάει στη Σάμο και να έρθει με το καράβι, ή θες ένα 500 να πας με ένα καράβι που κάνει 10 ώρες να πάει και 10 ώρες να έρθει, άρα θα φας 2 μέρες από τις 7 μέρες διακοπών, αρχίζεις και λες πού αφήνω την πατρίδα. Ο κίνδυνος είναι, αν ο λαός δεν λογαριαστεί στις αποφάσεις, να χάσεις την πατρίδα χωρίς να πες του φεκιά. Το μήνυμα των 27, γιατί είχαμε και χθες τη Σύνοδο Κορυφής, δεν ήταν ξεκάθαρο προς την πλευρά της Τουρκίας και ήδη η πρώτη αντίδραση εκεί από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ντροπή και μας χαρακτήρισε ως κακομαθημένους. Έδειξαν ενοχλημένοι. Κυρία Κασιμάτη, είναι ωραίες οι δηλώσεις. Πάρα πολύ ωραίες οι δηλώσεις. Δεν χορταίνουν τους Έλληνες και η ντροπή δεν κόβει την όρεξη στους Τούρκους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Να σας φέρω δεν λίγο... τους κόβει την όρεξη των Τούρκων. Να σας φέρω για τα συμφέροντά λίγο... τους. Και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Να δούμε λίγο ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, γιατί το θίξατε και εσείς, το λέγαμε και εμείς από το πρωί. Έχουμε άλλη μία δολοφονία μίας γυναίκας, συζύγου, και έρχεται αυτή η ανατριχιαστική, με όλες τις λεπτομέρειες, δολοφονία, να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει βία, πέρα από αυτή την οποία τη βλέπουμε, και ανάμεσα σε εφήβους και ανάμεσα σε μάπερ, τράπερ, όπως λέγονται αυτοί, με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο. Υπάρχει μέθοδος, υπάρχει τρόπος αναχέτησης αυτής της βίας σε ενδοοικογενειακό επίπεδο? Κοιτάξτε, είναι σαν να μου ζητάτε να γεφυρώσω τη μύδια με την Πισπυρίγκου. Όχι, όχι. Το λέω γιατί κουβεντιάζουμε για μια πολιτική. Όχι, σας είπα, μιλάμε κάτι πολύ για την ακρίβεια, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα σας που επιδεινώνουν την κατάσταση. Σας είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Mm-hmm. Σας είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτού του είδους το κακό, όπως θα λέγε και η Αρέντα. Το κακό όμως, το κακό, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Που δεν υπάρχει μεγαλύτερο από το φόνο και δει από το φόνο εντός εισαγωγικών του ηθικά και θεωρητικά ανυποψίες του. Δηλαδή μέσα στην οικογένεια, από γονείς σε παιδιά, από συζύγους, άντρες, γυναίκες, κυρίως γυναίκες, ως αριθμό θυμάτων. Δεν είναι κάτι που παλεύεται ούτε με θεωρίες ούτε με εγχειρίδια. Είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής κοινωνίας και μιας κοινωνικής αντίληψης διαφορετικής. Και αυτό θέλει βάθος χρόνου. Θέλει οικογένειες χωρίς προβλήματα βιωτικά. Θέλει οι οικογένειες και κοινωνίες που αντιλαμβάνονται τα προβλήματα όπου υπάρχουν. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ψυχικά διαταραγμένος, αν κάποιος είναι αλκοολικός και πάει λέγοντας. Περιλαμβάνει θεσμούς που η γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση από φόρη τη ζήλια, έτσι, πριν φτάσουμε στο φόνο, να μπορεί να καταφύγει και να μην δρέμει. Να μην συνδράμει μόνο η οικογένεια ως πενθούντες συγγενείς αμέσως μετά, γιατί δεν μπορούν και δεν αντέχουν να τα βγάλουν πέρα. Πρέπει κυρίως να μην φοβάται να μιλήσει. Να μην φοβάται να μιλήσει όταν γεννιέται το πρόβλημα. Και να υπάρχει και άμεση ανταπόκριση. Και να βρίσκει και παρηγοριά στην κοινωνία και στο διπλανό. Εσείς το βλέπετε αυτό πουθενά? Όχι, και το λέμε που έχει πάει η αγάπη. Γιατί έχει χαθεί και το ενδιαφέρον όταν ακούμε κάτι με έναν τρόπο. Να μας σοκάρει, αλλά να το ξεχνάμε. Και αυτό είναι απίστευτο πώς συμβαίνει. Ενώ μας προκαλεί σοκ μια τέτοια κατάσταση στο διπλανό μας σπίτι, από την ίδια στιγμή να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε ή τίποτα να πούμε, ακόμα και σε αρμόδιους φορείς, να επέμβουν, να παρεύουν ή να ελέγξουν, και είναι σαν να μην το ακούσαμε. Κοιτάξτε. Θα είμαι λίγο αυστηρή με εμάς, τους δημοσιογράφους και το επάγγελμά μας. Mm-hmm. Και τα μίντια. Το έχουμε καλλιεργήσει το κλίμα. Έχουμε βοηθήσει αυτό το κλίμα. Μην μου πείτε τώρα ότι κατακλυζόμεθα στα μίντια στην Ελλάδα
από συναισθήματα σαν και αυτά τα θετικά που περιγράψατε. Ναι. Δεν την κάραμε αγάπη. Όπου βρώμα συμφορά, κουτσομπολιό, το κακό θριαμβεύει. Mm. Και κυρίως το μάθαμε τον κόσμο να πουλάει κιόλας. Και όσο το κακό πουλάει, αγοράζεται από την κοινωνία. Mm-hmm. Και όσο αγοράζεται από την κοινωνία, τόσο θα πολλαπλασιάζεται και θα μένει ατιμόρυτο. Και μη καταδικασμένο στη συνείδηση των ανθρώπων. Και όσο δεν στηρίζονται αυτές οι πρωτοβουλίες, δεν γίνεται. Εδώ έχεις κυβερνητικούς αξιωματούχους, για να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί το θέμα είναι τεράστιο και χρόνο αποκλείεται να έχετε. Αλλά αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να ανοίξει η συζήτηση, να ανοίξει η συζήτηση για τέτοια ζητήματα και να μην μένουμε σε άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν τα μέσα γίνονται υποδειγματικά της μη συζήτησης αυτών των θεμάτων ανοιχτά ή συζήτηση σε ένα επίπεδο που θυμίζει περισσότερο αστυνομικοδικαστικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ απεχθείας και δεν πάμε σε βάθος να δούμε τι γεννάει αυτά τα πράγματα, πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα, τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς και σε ποιο επίπεδο συνείδησης. Και αν αυτό δεν ξεκινήσει από τον νηπιαγωγείο και από το σχολείο, από τον νηπιαγωγείο και από το σχολείο, σαν αγωγή κοινωνική, και μαθαίνεις πώς να γίνεις, να έχεις παιδική επιχειρηματικότητα, αλλά δεν έχεις παιδική εκπαίδευση στην ισότητα των φύλων, και πάει και το παιδί και κάτσει και δει στην Αμερική τι απαγορεύεται, και βλέπει τη μάνα που πνίξε εκεί 3 παιδιά και την άλλη που πνίξε 4 παιδιά, άντε μετά να του πεις στα 18, στα 20, στα 25 και στα 30, με ό,τι έχει κουβαλήσει μέχρι σήμερα, ότι τη γυναίκα, το οποίο δηλαδή, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, θα την ανάποδη. Ναι. Εντάξει, διότι δεν μπορεί να καθαγιαστεί ο φόνος λόγω φύλου. Στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, το είδαμε ακόμα και σε μουσικές εκδηλώσεις, πάνε αντί να απολαύσουν σε μια γιορτή, σε ένα πανηγύρι και πλακώνονται στο ξύλο. Η βία. Να είστε καλά, κύριε Κανέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος έχει μπερδέψει το ραπ, το οποίο έχει συνήθως κοινωνικό χαρακτήρα και χίλια δυο, με τη βομολογία, γιατί πουλάει πάρα πολύ. Θέλει εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Μα δεν νομίζω. Κοιτάξτε, του δίνεται μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι πρέπει αυτού του γεγονότος. Έχω την εντύπωση ότι ήταν υπερβολικά διαφημιστικό για τα συμφέροντα αυτών που πρωταγωνίστηκαν. Δεν μπαίνουμε στο γεγονός, μπαίνουμε στο ότι πουλάει πολύ η βομολογία. Πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι πολύ εύκολος τρόπος να διαφημίζει κάποιος πράγματα. Και δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο για να μην παίξω το ρόλο του διαφημιστή δια της αρνήσεως. Ούτε και εμείς. Να είστε καλά, κύριε Κανέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και χωρίς επεισόδια. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.